1050. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο την πρώτη, σελίδα λοιπόν 1050, πρώτο εδάφιο και 15 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελίδα 1050, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον. Συνεχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων μας με μεσητική προσευχή. Ξεκινήσαμε με τη μεσητική προσευχή του Κυρίου μας. Συνεχίσαμε με τη μεσητική προσευχή του Αποστόλου Παύλου, αλλά και των δούλων του Θεού, και θα τελειώσουμε με τη μεσητική προσευχή όλων των αδελφών, το κάθε ενός ξεχωριστά από μας, αλλά και όλων μαζί. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1050, πρώτο κεφάλαιο, 15 εδάφιο. «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να εδείξει ο Ιησούς Χριστός σε με πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν εις παράδειγμα των μελώντων, να πιστεύωσιν εις αυτόν η ζωήν αιώνιον. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατο, το μόνο σοφό Θεό, ή τιμή και δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ταύτην την παραγγελία παραδίδω εις τέκνον Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού, να στρατεύεις κατά αυτάς την καλήν στρατείαν. Έχων πίστην και αγαθήν συνείδησιν, την οποία την εσ αποβαλώντες εναβάγησαν εις την πίστην, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις σατανά για να μάθω να μην βλασφημώσει. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων υπερβασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγονε βίων ατάραχων και σύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός εις και μεσίτης, Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστις έδωκε εαυτόν αντίλητρον υπερ πάντων, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής, των οποίων ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθεια λέγω εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις την αλήθεια. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο υψώνοντες χείρας καθαράς χωρίς οργής και δισταγμού. Ως αυτός και οι γυναίκες με στολή σε μνήμη εδώ και σοφροσύνη να στολίζουνε αυτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει γυναίκα σε επαγγελωμένα θεοσέβεια με έργα αγαθά. Η γυνίας μανθαίνει ησυχία με τα πάσης υποταγής. Η γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθαντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη έπειτα η Εύα, και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωση στην πίστην και αγάπην και αγιασμόν μετασοφροσύνης. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, πρώτερον, όπως ομολογεί ο ίδιος, βλάσφημος, διώκτης και υβριστής. Βλάσφημος, δηλαδή βλασφημούσε τον Ιησού Χριστόν, διώκτης των χριστιανών και της Εκκλησίας του Χριστού και υβριστής σε κάθε έργο Θεού δια του Ιησού Χριστού. Όμως, ο ίδιος λέει ότι ελεήθηκα όμως, με ελέησε ο Θεός, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Και τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει, αλλά θέλει ο άνθρωπος να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού για να σωθεί και να τον φέρει στη συνέχεια ο Θεός σε επίγνωση της αληθείας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και αυτό συνέβη και στον Απόστολο Παύλο. Διώκτης, υβριστής και βλάσφημος, επειδή όμως εν αγνία του έπρατε εν απιστία, υπέρες περίψευσε η χάρις του Κυρίου, καθώς είναι γεγραμμένο, όπου, και αυτό είναι κάτι που πρέπει όχι μόνο να μην το αγνοούμε, αλλά και να μην το ξεχνάμε.
όπου περίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσσευσε η χάρις του Θεού. Όπου η αμαρτία είναι πιο μεγάλη, τόσο η χάρις του Θεού είναι πιο μεγάλη. Και το σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι και η αγάπη του ανθρώπου είναι πιο μεγάλη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ρώτησε έναν Φαρισαίο, κάποιος χρώσταγε 50 δινάρια και κάποιος χρώσταγε 500 δινάρια. Και ο φιλέτης χάρισε στον έναν τα 50, στον άλλον τα 500. Και ρωτάει ο Κύριος μας, ποιος νομίζεις ότι αγαπάει πιο πολύ αυτόν που του χάρισε? Και είπαν όλοι με ένα στόμα την αληθινή απάντηση. Αγαπάει πιο πολύ αυτός που του χαρίστηκε πολύ. Γι' αυτό και αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ανθρώπους αμαρτωλούς, ανθρώπους χαμένους, ανθρώπους δυστυχισμένους, ανθρώπους εξαρτημένους, ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, όπως λένε οι άνθρωποι, να επικαλούνται το όνομα του Χριστού, να αφιερώνονται στο Χριστό και να ανοίγουν οι καταράκτες του ουρανού σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι που να μην υπάρχει χώρος να θέσουν την ευλογία του Θεού. Όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί υπερπερισσεύει η χάρις του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Θεός το επέτρεψε αυτό σε μένα πρώτον, για να είμαι παράδειγμα των μελώντων να πιστεύσωσιν εις τον Ιησού Χριστόν η ζωή αιώνιον. Εγώ που ήμουν βλάσφημος, διώκτης, υβριστής, ήρθε ο Κύριος στο δρόμο μου, με επισκέφθηκε και με έκανε, ετέθην όπως ομολογεί ο ίδιος, κήρυκας, ευαγγελιστής δηλαδή, Απόστολος του Ιησού Χριστού και διδάσκαλος των εθνών. Και μάλιστα στην πίστη και στην αλήθεια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Απόστολος Παύλος, ο καθ' υπερβολήν αμαρτωλός, ο ελάχιστος των Αποστόλων, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, ο πρώτος των αμαρτωλών, όπως ο ίδιος ομολογεί, είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή ενός ανθρώπου? Θαυμάσια, τεράστια, μεγαλεία. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ποτέ ο χριστιανός δεν απελπίζεται, αλλά προσεύχεται. Και σήμερα θα δούμε την προσευχή του χριστιανού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν απευθύνεται στον Τιμόθεο, ένα νεαρό παιδί, πιστό παιδί, από μικρό παιδί στην Εκκλησία και στην πίστη και στο Ευαγγέλιο του Χριστού, λέγοντάς του ότι σου εμπιστεύομαι αυτή την παραγγελία, Τιμόθεε. Να εκστρατεύεις, να στρατεύεις σύμφωνα με τις προφητείες τις προγενόμενες για σένα την καλήν στρατεία. Δηλαδή την παραγγελία που σου δίνω είναι να ξέρεις ότι η ζωή σου σε αυτόν τον κόσμο είναι ένας πόλεμος. Πόλεμος. Η ζωή σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι ειρήνη. Πόλεμος είναι. Και με ποιον πολεμάμε? Δεν είναι με ποιον πολεμάμε, είναι ποιος μας πολεμάει. Ποιος μας πολεμάει? Ποιος θέλει, καθώς είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, να μας καταστρέψει? Γι' αυτό, αδερφοί, καταστρέφονται οι άνθρωποι. Δεν καταστρέφονται ούτε από ανοησίες, ούτε από λάθη, ούτε από τίποτα. Δεν έχουν καταλάβει ότι βρίσκονται σε ένα πόλεμο. Και θέλω να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί. Δεν έχουν καταλάβει ότι βρίσκονται σε ένα πόλεμο και τους πολεμάει ο διάβολος, ο απαρχής ανθρωποκτόνος, ο οποίος μισεί και ζηλεύει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η μάχη ημών, αδελφοί, δεν είναι εναντίον
εις αίμα και εις σάρκα εναντίον ανθρώπου, αλλά είναι εναντίον εις τα σαρχάς, εναντίον εις τους εξουσίες. Ποιες εξουσίες και αρχές? Εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της επωνηρίας εν της επουρανίης. Έχουμε ένα πόλεμο που δεν τον βλέπουμε και είναι κηρυγμένος. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, υπάρχει ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών, υπάρχει η αιώνια ζωή, αλλά υπάρχει και ο διάβολος, τα δαιμόνια και η απώλεια. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το προσπερνάμε και να λέμε όλα καλά θα πάνε. Τι κάνεις καλά, πάντα καλά. Δεν ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι πάντα κακά θα πηγαίνουν τα πράγματα. Γιατί? Γιατί υπάρχει κάποιος που σε μισεί και δεν το ξέρεις, δεν το βλέπεις. Και ο Θεός έρχεται και μας το αποκαλύπτει αυτό. Είναι αυτός ο οποίος καταστρέφει οικογένειες. Είναι αυτός που καταστρέφει ανθρώπους. Είναι αυτός που καταστρέφει ψυχές. Είναι αυτός που καταστρέφει τα πάντα. Είναι καταστροφέας. Ζηλεύει και μισεί τον άνθρωπο. Δεν φταίει ο άνθρωπος αυτός που καταστράφηκε. Δεν ήταν ο πιο χαζός όλων των ανθρώπων. Δεν φταίει αυτός που αμάρτησε. Δεν ήταν ο πιο αμαρτωλός όλων των ανθρώπων. Υπάρχει ο πλανών την οικουμένη όλη. Είναι αυτός ο οποίος δελεάζει τους ανθρώπους και τους υπόσχεται τα πάντα, αλλά εν αμαρτία. Και όταν πάρουν την αμαρτία οι άνθρωποι, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και όταν λέμε θάνατος, δεν λέμε το φυσικό θάνατο, δηλαδή τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα. Όταν λέμε θάνατο, όταν λέει η Γραφή θάνατο, εννοεί τον πνευματικό, τον αποχωρισμό του ανθρώπου από το Θεό. Και έτσι ο άνθρωπος τι παθαίνει? Όταν πλανηθεί από το διάβολο, δελεαστεί, όταν τον απειλεί ο διάβολος και φοβηθεί, όταν κατηγορεί ο διάβολος τον έναν στον άλλον για να χωρίσει, τι καταφέρνει? Να τον βγάλει, και μιλάμε και για χριστιανούς ακόμη, από την παρουσία του Θεού, με την πλάνη, το ψέμα, με το δελεασμό, με το φόβο, με τις κατηγόριες. Αυτά είναι οι μεθοδίες του διαβόλου. Αυτό είναι το έργο του διαβόλου. Και όταν καταφέρει ο διάβολος να βγάλει τον άνθρωπο από την παρουσία του Θεού, εκεί έρχεται η καταστροφή. Και δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς. Κανείς. Όχι κανείς, μόνο ο Χριστός μπορεί. Ο Χριστός μπορεί να αλλάξει τα πάντα, γιατί είναι γεγραμμένο. Όστις, όποιος και αν επικαλεστεί οποτεδήποτε το όνομα του Χριστού, αυτόν ο Θεός τον σώζει. Τι σημαίνει τον σώζει? Τον βγάζει πάλι από το σκοτάδι, από το θάνατο, από τον πόνο, από την κατάρα, από την απελπισία, τον βγάζει και τον φέρνει πάλι στο θαυμαστό φως του Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει ευκαιρία να στρέψει το βλέμμα του στο Χριστό και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή του, να σωθεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Σου εμπιστεύουμε μία παραγγελία, μία, να πολεμάς, να στρατεύεις σύμφωνα με τις προφητείες που σου δώσαν, που σου δώσε ο Θεός από την αρχή, να πολεμάς, να εκστρατεύεις την καλή εκστρατεία». Υπάρχει δηλαδή η καλή εκστρατεία, υπάρχει και η κακή εκστρατεία. Υπάρχει ο αγώνας ο καλός και υπάρχει και ο αγώνας ο κακός. Ποιος είναι ο αγώνας ο καλός? Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, αυτός ο αγώνας που έκαμε ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Που ενώ ονίδιζε τα στρατεύματα του Κυρίου ο Γολιάθ, πανύψιλος γίγαντας, που λέει και ο Δημητράκης, πολύ μεγάλος γίγαντας, παππού, πανύψιλος γίγαντας,
Και αυτό είναι σάρκα και αίμα στην Παλαιά Διαθήκη. Σε εμάς δεν είναι σάρκα και αίμα. Πανύψιλος γίγαντας είναι ο διάβολος, ο οποίος ονειδίζει τα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων. Τρομοκρατεί τους ανθρώπους. Μέχρι που βρέθηκε ένας κοντούλης, νεαρός 17χρονο παιδί, ο οποίος δεν είχε μπράτσα, δεν είχε όπλα, δεν είχε σπαθιά, δεν είχε επανοπλίες, αλλά είχε πίστη στον Κύριο των δυνάμεων. Και λέει, εγώ θα πάω να τον πολεμήσω. Και του λέει ο Σαούλ, τι λες τώρα, εσύ θα πας να πολεμήσεις αυτό, ναι. Λέει, ναι, γιατί εγώ θα πάω εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτή είναι ο αγώνας ο καλός, η καλή στρατεία. Εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Ξέρεις τι θα πει να είναι μαζί σου ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Να πολεμάει μαζί σου ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Τότε είσαι νικητής. Αλλιώς δεν μπορεί να νικήσει ο άνθρωπος το διάβολο. Δεν μπορεί. Να στρατεύεις την καλή στρατεία, τον αγώνα τον καλό. Δηλαδή, όχι εν το ονόματι σου, εν το ονόματι του βασιλέως, εν το ονόματι των ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι πολεμάνε για τα ιδανικά τους, πολεμάνε για τη ζωή τους, πολεμάνε για την τροφή τους, πολεμάνε και πάντα χαμένοι είναι. Πάντα χαμένοι είναι. Στο τέλος πάντα χαμένοι είναι. Γελάει ο διάβολος γιατί βλέπει τους ανθρώπους να πολεμάει ο ένας τον άλλον και να κάνουν τη χάρη του διαβόλου να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, να δυσφημίζουν ο ένας τον άλλον, να ταλαιπωρούν και να βασανίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτός όμως είναι ο πόλεμος, ο κακός. Η παραγγελία λοιπόν που σου δίνω, Τιμόθε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι να πολεμάς τον καλό πόλεμο. Να είσαι μαζί με τον Χριστό, να είναι μαζί σου ο Χριστός. Πώς? Έχων πίστη και αγαθή συνείδηση. Έτσι θα πολεμάς τον καλό αγώνα. Έχοντας πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στη δύναμη του Κυρίου των δυνάμεων, στα λόγια του Χριστού. Τι θα πει πίστη? Εμπιστοσύνη. Τον εμπιστεύομαι. Τι εμπιστεύεσαι? Αυτά που δεν βλέπω, αλλά είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο και τα πιστεύω. Γιατί τον Χριστό δεν τον βλέπεις, αλλά αν και δεν τον βλέπουμε, τον αγαπάμε. Και αν και δεν τον βλέπουμε, είναι μαζί μας. Είναι εδώ, ανάμεσά μας τώρα, γιατί λέει η Γραφή, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ. Πιστεύω ότι ήρθαμε πολύ περισσότεροι από δύο ή τρεις στο όνομά του συνηγμένοι, γι' αυτό είναι μετά πάσης βεβαιότητος εδώ ο Χριστός. Αν είναι εδώ ο Χριστός, μη φύγεις εσύ. Εδώ είναι το φως, γιατί ο Θεός είναι φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Χριστός. Μη φύγεις από εδώ και πας στο σκοτάδι πάλι. Εκεί στο σκοτάδι θα σε φάει ο λύκος. Ξέρεις τι θα πει να περπατάς στο σκοτάδι? Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Κλείς τα μάτια και περπάτα για να δεις τι σημαίνει. Έλεγα, συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά με διδάσκει ο Θεός. Έλεγα στο Δημητράκη, να σου πω μια ιστορία για το γιο του Θεού. Πήγε ένας τυφλός. Μου λέει, τι είναι τυφλός, παππού? Λέω, κλείς τα μάτια σου. Τα κλείσε. Λέω, αυτό είναι τυφλός. Τ' άνοιξε. Αυτό δεν είναι τυφλός. Τυφλός είναι όταν δεν βλέπεις. Και δεν βλέπεις όταν υπάρχει τέλειο σκοτάδι. Μια φορά είχε οδηγούσα και είχε χαλάσει το σύστημα των φώτων του αυτοκινήτου μου και ήταν φοβερό. Γύριζα από το Ναύπλιο στο Αίγιο και τέρμα, χαλάσαν τα φώτα. Μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να πας πουθενά. Και τότε και ενώ ήμουν έτσι, ερχόταν ο λόγος του Θεού στην καρδιά μου, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και ενώ υπάρχει το φως, οι άνθρωποι διαλέγουν το σκοτάδι γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Και όταν τα έργα του ανθρώπου είναι πονηρά, διαλέγουν το σκοτάδι γιατί κρύβονται μέσα στο σκοτάδι, αλλά δεν ξέρουν ότι πεθαίνουν μέσα στο σκοτάδι. Χάνονται μέσα στο σκοτάδι. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που είναι ανάγκη να έχουμε για να στρατεύουμε την καλή στρατεία, για να πολεμάμε τον καλό πόλεμο,
είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Η πίστη στο Χριστό. Και η πίστη εκδηλώνεται πάρα πολύ όμορφα. Μιλάω στο Χριστό και ξέρω ότι με ακούει. Πιστεύω ότι με ακούει. Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Μίλησέ μου. Και περιμένω και ξέρω ότι θα μου μιλήσει. Βοήθησέ με. Και περιμένω και ξέρω ότι θα με βοηθήσει. Γιατί? Γιατί ο Θεός την αγάπη. Γιατί σε αγαπάει. Γι' αυτό είναι δυνατόν να αγαπάς έναν άνθρωπο, να σου ζητάει βοήθεια, αυτός ο να ζητάς βοήθεια από έναν άνθρωπο που σε αγαπάει και να μην σου δώσει. Και άνθρωπος, όχι ο παντοδύναμος Θεός. Και το δεύτερο είναι αγαθή συνείδηση. Τι σημαίνει αγαθή συνείδηση? Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είμαστε ο εξωτερικός άνθρωπος και ο εσωτερικός άνθρωπος. Ο εξωτερικός άνθρωπος είναι αυτός που επικοινωνεί με τις αισθήσεις, με τον κόσμο και με το Θεό. Ακούει, βλέπει, έχει γεύση, έχει αφή. Και ζητάει από το Θεό, Κύριε Θεέ μου, και περιμένει να ακούσει. Αλλά υπάρχει ο εσωτερικός άνθρωπος που είναι η ψυχή, που είναι αθάνατος. Και αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτός που συνομιλεί με το Θεό. Ή αυτός που δεν μπορεί να συναντήσει το Θεό. Και ο εσωτερικός άνθρωπος είτε είναι μέσα στην αμαρτία και κουβαλάει το βάρος της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει βάρος ασήκωτο. Είναι η φωνή του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου οι συνειδήσεις. Είναι οι ερηνίες που λέγανε, οι τύψεις που λέγανε οι άνθρωποι παλιά. Και αυτό μολύνεται. Λέω ψέματα μια φορά, ελέγχομαι από τη συνείδησή μου. Λέω δεύτερη φορά, ελέγχομαι λιγότερο. Λέω τρίτη φορά, δεν ελέγχομαι καθόλου. Γιατί καυτηριάστηκε η συνείδησή μου και έπαψα να ακούω τη φωνή τη συνείδησή μου του Θεού μέσα μου. Η αμαρτία με έκανε φυτό. Απίστων όντων ο διάβολος ετύφλωσε το νου. Ποιος είναι ο νους που τυφλώνεται? Εσωτερικός άνθρωπος. Ετύφλωσε το νου και δεν μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται φυτό. Όχι φυτό ως προς τον εξωτερικό, αλλά ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο. Και ξέρετε, η συνείδηση αλλοιώνεται. Αλλοιώνεται όταν ο άνθρωπος, ενώ αμαρτάνει, δεν πηγαίνει στο Θεό να ζητήσει συγχώρεση, να τον ελεήσει. Δεν μετανοεί. Δεν εξομολογείται στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος τι να σου κάνει, ομοιοπαθείς με εμάς, όλοι είμαστε ομοιοπαθείς. Να πάω στο Θεό και να πω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Και μετά τι θα συμβεί? Θα φύγει το βάρος της αμαρτίας. Θα ελευθερηθεί ο άνθρωπος, θα αναγεννηθεί και θα αποκτήσει ξανά αγαθή συνείδηση. Ευαίσθητη συνείδηση. Θα γίνει νέος άνθρωπος. Θα μπορεί να ακούει το Θεό και να μιλάει στο Θεό. Θα φύγει από μέσα από την καρδιά του το μίσος, ο φθόνος. Η καρδιά του που είναι πέτρινη και σκληρή του ανθρώπου θα γίνει απαλή και τρυφερή. Και θα μπορεί να αγαπάει και να συγχωρεί. Να μετανοεί, να επιστρέφει. Αλλά και το πνεύμα του, το υπερήφανο, γιατί ο άνθρωπος έχει αλαζονικό πνεύμα. Όποιος και να είναι, ό,τι και να κάνει, μέσα του έχει υπερηφάνεια. Ποιος θα του βγάλει, θα του ξεριζώσει την υπερηφάνεια? Ο Θεός μόνο. Και βγάζει την υπερηφάνεια. Και πώς εκδηλώνεται η υπερηφάνεια? Πρώτα με το στολισμό του σώματος. Ύστερα εκδηλώνεται με τα λόγια. Ύστερα εκδηλώνεται με το πνεύμα. Δηλαδή θέλει ο άνθρωπος να αυτοδικαιωθεί και να αυτοπροβληθεί. Αυτή είναι η υπερηφάνεια.
που οδηγεί στη γύμνωση τη γυναίκα, που οδηγεί σε καραγκιοζηλίκια τον άνθρωπο, σε ψεύτικη ζωή. Αυτά είναι αποτέλεσμα της υπερηφάνειας. Ποιος θα χαρίσει στον άνθρωπο πνεύμα ταπεινού? Μόνο ο Θεός. Και τότε ο άνθρωπος τι γίνεται? Γίνεται αγαθός, ειρηνικός, να το πω πιο σωστά, ευλογημένος άνθρωπος. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του, επειδή αυτός είναι μαζί με το Θεό. Τότε ό,τι αν ζητήσει στο όνομα του Χριστού, ο Θεός θα το κάνει. Γιατί? Γιατί είναι γραμμένο. Και ακούστε το. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Ποιος άνθρωπος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι πλήρης η χαρά του? Ότι η χαρά του είναι πλήρης? Μόνο ο χριστιανός. Ποιος χριστιανός? Ο έχων πίστην και αγαθή συνείδηση. Πότε γίνεται δυστυχισμένος ο χριστιανός? Όταν η καρδιά του χαλάει. Όταν έχει παράπονα, πίκρες, στενοχώριες, θυμούς, αγανάκτηση, τον πνίγει το δίκιο του. Τότε χάνει τη χαρά του ο χριστιανός. Πότε άλλο? Όταν είναι περήφανος, όταν νομίζει ότι είναι μεγάλος, σπουδαίος, μοναδικός, ότι τα μπορεί όλα. Τι παθαίνει? Χάνει την ειρήνη του, χάνει τη χαρά του. Ο χριστιανός που έχει χαρά πάντοτε κατά το Λόγο του Θεού, πάντοτε χαίρεται και πάλιν θέλω υπή, χαίρεται διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού για σας. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, να υπάρχει κάποιο πρόσωπο που εξασφαλίζει απόλυτη χαρά και εσύ να ταλαιπωρείσαι μέσα στη θλίψη. Γιατί? Γιατί δεν πηγαίνεις σε αυτό το πρόσωπο. Να σου δώσει αγαθή συνείδηση, να σου δώσει δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου, να ζεις στην παρουσία του Θεού. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανός δεν είναι ο θρησκευόμενος. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία, αν και είναι. Ο χριστιανισμός είναι ένα πρόσωπο. Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Ο Παύλος ο Απόστολος λέγει, δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο. Μα είσαι θεολόγος? Όχι. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο στη ζωή μου παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γι' αυτό ήταν πάντοτε χαρούμενος. Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι έκανε ο Θεός τον ευόδωνε. Παρόλο που ήταν υβριστής, διώκτης και βλάσφημος. Γι' αυτό και η προτροπή του, η προτροπή της αγάπης, της ιδιαίτερης που είχε ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, είναι να στρατεύεις την καλή στρατεία. Να πολεμάς τον καλό αγώνα. Δηλαδή να πολεμάς εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Έχοντας, μη χάσεις την πίστη σου. Έχοντας πίστη και μη χάσεις την αγαθή σου συνείδηση. Και η αγαθή συνείδηση. Μην αφήσεις την αμαρτία να μείνει. Καθάρισέ τη με την εξομολόγηση, τη μετάνοια με το αίμα του Χριστού. Γιατί αν μείνει μία, θα έρθει άλλη πάνω στην άλλη και πάνω στην άλλη και πάνω στην άλλη και πάει η αγαθή συνείδηση. Γι' αυτό κάποιοι χριστιανοί μεγάλοι και σπουδαίοι της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας έχασαν την αγαθή του συνείδηση και ναυάγησαν εις την πίστη. Ξέρετε, θα πει ναυαγισμένος άνθρωπος. Ναυαγισμένος άνθρωπος, ναυαγός, τα χάσει όλα, όλα, όλα. Εναυάγησαν στην πίστη. Ξέρεις τι θα πει ναυαγισμένος χριστιανός? Αν θα σωθεί ως διαπηρός. Γιατί το έργο όλων θα δοκιμαστεί με φωτιά. Και αν οικοδομείς με πίστη, αγαθή συνείδηση, με χρυσάφι, με ασήμι και πολύτιμους λίθους, το έργο σου θα καεί, αλλά δεν θα κατακαεί. Θα μείνει εις δόξαν Θεού και δική σου. Εάν όμως οικοδομείς με καλάμια, με χόρτα, με ξύλα, με πράγματα τα οποία είναι άχρηστα, που
κατακαίγονται, όταν θα δοκιμαστεί με τη φωτιά θα κατακαεί και τότε θα μείνεις χωρίς έργο και θα σωθείς ίσως ως διαπυρός. Ναυαγισμένος χριστιανός. Και αν μείνεις στο ναυάγιο, όπως ήταν ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, ο Απόστολος Παύλος, επειδή βλασφημούσανε αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι ονομαστοί άνθρωποι του Θεού στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, επειδή ναυάγησαν στην πίστη, έγιναν βλάστημοι, όχι εκ των προτέρων εν τη αγνία τους, αλλά εκ των υστέρων εν γνώση και επιγνώση τους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τους παρέδωσε εις το σατανά. Μήπως και μάθουν να μην βλαστημάνε. Μήπως και μετανοήσουν. Μήπως και επιστρέψουν. Μήπως ταλαιπωρηθούν στη σάρκα και σωθεί η ψυχή τους. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους μιλάει τώρα ο Απόστολος Παύλος. Για ποιους? Για αυτούς στους οποίους υπερίσευσε η χάρις, καθώς είχαν βρεθεί σε περίσευμα αμαρτίας. Καθώς είχαν βρεθεί μακριά από τον Χριστό, πεθαμένοι. Σεις δε νεκριώντες δια τας αμαρτίας σας και τας παραβάσεις σας, λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός σας ανέστησε, επειδή επικαλεστήκατε το όνομα του Χριστού. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, ποιους? Που στρατεύονται την καλήν στρατείαν, που πολεμάνε τον καλό αγώνα, που αγωνίζονται εν το ονόματι του Χριστού, που τρέχουνε νομίμως σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, που ζούνε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, που αγωνίζονται και σπουδάζουνε να είναι δόκιμοι εις τον Θεόν, εργάτες ανεπέσχυντοι, ορθοτομούτες στο λόγο της αληθείας. Σε αυτούς τους ανθρώπους λέγει ο Θεός λοιπόν, παρακαλώ πρώτα από όλα να κάμνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες υπερπάντων των ανθρώπων, γιατί η προσευχή σας έχει δύναμη και καλά αποτελέσματα, επειδή ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι πρώτον και να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας. Επειδή λοιπόν ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας, γνωρίζοντας ο Απόστολος Παύλος τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της προσευχής των ανθρώπων που στρατεύουν την καλήν στρατείαν, τους λέει θέλω να προσεύχεστε όλοι, υπερπάντων των ανθρώπων, για να σωθούν όπως θέλει ο Θεός. Και ιδιαίτερα να προσεύχεστε υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, γιατί έχει δύναμη η προσευχή σας, ώστε να διάγεται βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ακούστε αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρή και πόσο δυνατή είναι η προσευχή του πιστού, της πιστής οικογένειας, της πιστής εκκλησίας. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου δεν είναι για πλάκα, συγχώρεσέ με Θεέ μου, για αστείο, έτσι για να σας κάνω καλούς ανθρώπους, αλλά είναι η προτροπή του για μεγάλα αποτελέσματα. Θέλω εσείς που στρατεύετε την καλήν στρατείαν, που αγωνίζεστε τον αγώνα των καλών, να μάθετε να προσεύχεστε υπέρ πάντων των ανθρώπων, γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και δεν υπάρχει ίσως άλλος τρόπος πιο εύκολος και πιο αποτελεσματικός να σωθούν οι άλλοι άνθρωποι από το να προσεύχεστε εσείς υπέρ αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή μπαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία, τον έφερε ο Θεός στην αμαρτία του, στη θλίψη του, στην ταλαιπωρία του, στη δοκιμασία του, στην κακομοιριά του, στην κατάρα. Δεν θα λες τώρα περιμένουμε θα κάνει ο Θεός? Όχι. Τώρα ο Θεός περιμένει να δει τι θα κάνουμε εμείς. Και πιο σωστά, ο Θεός περιμένει τι θα κάνετε, τι θα κάνεις εσύ, σαν άτομο, σαν οικογένεια. Ο Θεός είναι αγάπη και αγαπάει
τους ανθρώπους. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε για να σωθούν οι άνθρωποι. Εσύ αγαπάς τους ανθρώπους? Εάν δεν τους αγαπάς, δεν είσαι παιδί Θεού. Δεν έχεις τη μαρτυρία της αλήθειας, τη βεβαίωση της αλήθειας. Δεν έχεις αιώνιο ζωή. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, γιατί αγαπόμεν τους αδελφούς μας. Και πώς αποδεικνύεται ότι αγαπάς τον αδελφόν σου? Εν έργο και εν αληθεία, πρώτον προσευχόμενος. Πρώτον προσευχόμενος. Έρχονται, υπάρχουν αδελφοί που έχουν ανάγκη και εγώ κοιμάμαι. Κάτσε αδερφέ μου, είσαι δούλος, είσαι δούλη, έχεις Κύριο. Ο Κύριος έχει δώσει εντολές. Εάν δεν κάνεις αυτό που σου λέει ο Κύριος σου, θα σε απολύσει. Θα σηκώσει άλλο δούλο και άλλη δούλη, γιατί θα είσαι άχρηστος. Θα σε περάσει από καμίνι για να σε καθαρίσει, γιατί σε αγαπάει και να σε κάνει δούλο και δούλη, υπηρέτη και υπηρέτρια. Δεν μπορεί να προσεύχομαι μόνο για τη γυναίκα μου και για τα παιδιά μου. Δεν είμαι καλός δούλος. Ούτε να προσεύχομαι για τη δουλειά μου και για τα υπάρχοντά μου. Θέλω όλοι να προσεύχεστε υπερ πάντων των ανθρώπων πρώτων, ιδιαίτερα δε να προσεύχεστε υπέρ των βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμαση. Γιατί? Γιατί αν δεν προσεύχεστε υπέρ των όντων εν αξιώμαση, τότε η ζωή σου θα είναι ατάραχη, δεν θα έχεις ταραχή. Γιατί δεν θα έχεις ταραχή? Γιατί ο Θεός σου λέει, αν προσεύχεσαι, η ζωή δική σου θα είναι ατάραχος. Δεν είναι μόνο ότι προσευχόμαστε να τους δίνει σοφία για να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, όχι. Για ακούστε πως το λέει ο Λόγος του Θεού, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Θα προσευχόμαστε υπερ πάντων των ανθρώπων, ο Θεός να δούμε τι θα κάνει, ώστε εγώ να έχω βίον ησύχιον και ατάραχον. Έχει αταπόδοση η προσευχή σου. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πήγαινε μέσα στο ταμείο σου, προσευχή σου εκεί εν το κρυπτό, για να σου αποκαλυφθεί ο πατέρας ο ουράνιος που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό. Και τότε ο Θεός θα σου ανταποδώσει εσένα που προσεύχεσαι εν το φανερό. Όταν μπαίνεις λοιπόν στο ταμείο σου και λες, Χριστέ μου, ευλόγησε τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον δήμαρχο, ευλόγησε τους σε παρακαλώ, ακούει ο Θεός. Και τι λέει? Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, εγώ τώρα θα σε καταστήσω στα περισσότερα. Πάρε ανταπόδοση. Εν το φανερό. Γιατί? Γιατί κάνεις το θέλημά του. Δηλαδή, όπως το λέει η Γραφή, φυλάτης τις εντολές του και πράτης τα αρεστά ενώπιόν του. Δηλαδή, εάν προσεύχεσαι για τους αγαπώντεσαι, ποια χάρη σου χρεωστείτε? Και οι αμαρτωλοί προσεύχονται για τους αμαρτωλούς και οι τελώνες για τους τελώνες. Εάν προσεύχεσαι όμως για τους εχθρούς σου, γι' αυτό ο χριστιανός δεν είναι κομματιζόμενος. Εγώ είμαι του τάδε κόμματος, του δίνα κόμματος. Όχι, δεν είναι έτσι ο χριστιανός. Εμάς το πολίτευμά μας είναι, ακούσω, εν ουρανής είναι το πολίτευμά μας. Εμείς δεν ανήκουμε σε κόμματα και σε πολιτιακές καταστάσεις. Εμείς ανοίξουμε στον Θεό των φώτων, στο Θεό του ουρανού και της γης, στον Κύριο των δυνάμεων. Το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής. Γι' αυτό προσευχόμαστε υπερ πάντων των όντων εν αξιώμαση. Και ο Θεός ευαρεστούμενος, επειδή φυλάτουμε τις εντολές του, μας χαρίζει βίον ατάραχων
και ησύχιον και μάλιστα εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Να γιατί είναι ευλογημένος αυτός. Να γιατί υπάρχει ευσέβεια στην οικογένειά του, σεμνότητα στην οικογένειά του. Γιατί? Γιατί φυλάτει τις εντολές του και πράττει τα αρεστά ενώπιόν του. Ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε. Πρώτα-πρώτα θέλει να προσευχόμαστε υπέρ των αδελφών μας. Θέλει να προσευχόμαστε υπέρ των εχθρών μας. Θέλει να προσευχόμαστε υπέρ πάντων των ανθρώπων. Και ιδιαιτέρως θέλει να προσευχόμαστε υπέρ των όντων εν αξιόμαση. Ώστε να είναι η ζωή μας εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Και σας παρακαλώ αδελφοί να το δοκιμάσουμε και θα δούμε άμεσα τα αποτελέσματα. Ο λόγος του Θεού φωνάζει. Δοκιμάστε με. Και αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχέω επάνω σας. Αλλά πρέπει να τον δοκιμάσεις το Θεό. Πρέπει να τον δοκιμάσεις. Πού? Στο λόγο του. Πώς? Μελετώντας το λόγο του και μένοντας το λόγο του. Και τότε προκοπή σου ήταν φανερή. Ποια προκοπή? Κατά πάντα. Προκοπή προσωπική, οικογενειακή, εκκλησιαστική, η προκοπή σου κατά πάντα. Διότι, εξηγεί τώρα ο Απόστολος Παύλος, σας προτρέπω εσάς που στρατεύετε την καλή στρατεία έχοντες πίστην και αγαθήν συνείδηση και φροντίζετε να μην αποβάλλετε την αγαθή σας συνείδηση, σας προτρέπω να προσεύχεστε υπέρ πάντων των ανθρώπων και υπέρ των όντων εν αξιόμαση, διότι τούτο είναι καλόν, προσέξτε, και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού. Είναι καλόν και ευπρόσδεκτον. Δηλαδή είναι μια προσευχή που τη δέχεται με μεγάλη χαρά ο Θεός. Ευπρόσδεκτον σε ποιον? Στο σωτήρα πιανού, δικό μου, στο σωτήρα μου Θεό. Όταν λοιπόν προσεύχομαι υπέρ πάντων των ανθρώπων, ποιον ανθρώπων που ξέρω, όχι αορίστος, Κύριε σώσε όλους τους ανθρώπους, όχι, σώσε εκείνον, το γειτονά μου, το συγγενή μου, το φίλο μου, το συνάδελφό μου, αυτούς που ξέρω. Ποιους? Όλους όσους ξέρω. Υπέρ πάντων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε υπέρ των όντων εν αξιόμαση, τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον. Είναι μια προσευχή που τη δέχεται με χαρά ο Θεός. Είναι μια έκφραση αγάπης του χριστιανού. Γιατί είναι έκφραση αγάπης? Γιατί οφειλάτων το λόγο μου, εκείνος είναι, τα σεντολάς μου, εκείνος είναι ο αγαπών με. Είναι μια προσφορά αγάπης του χριστιανού, γιατί φυλάει τις εντολές του και ο Θεός ανοίγει την αγκαλιά του και ακούει και λέει τι ωραία προσεύχεται ο δούλος μου, η δούλη μου, με χαρά ακούει την προσευχή σου. Και ξέρεις τι θα πει? Να ακούει με χαρά την προσευχή σου ο Θεός. Εκεί να δεις ανταπόδοση, εκεί να δεις βίος ατάραχος και ησύχιος. Ένας βίος χωρίς ταραχή μες στην ψυχή σου, χωρίς φωνές, με ησυχία, με ειρήνη Θεού. Είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών, του σωτήρα μας Θεού. Δεν μιλάει για τους σωτήρες των ανθρώπων όλων, βεβαίως είναι, αλλά είναι ευπρόσδεκτος το σωτήρα μου. Να καθίσω να προσευχηθώ εγώ γιατί με τη γυναίκα μου, είναι ευπρόσδεκτος στο σωτήρα μας. Γιατί? Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος έδωκε τον εαυτό του αντίλητρο υπέρ πάντων των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι καλόν και ευπρόσδεκτον. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έδωκε τον εαυτό του θυσία πάνω στο σταυρό υπέρ πάντων των ανθρώπων και χαίρεται όταν εσύ προσεύχεσαι υπέρ πάντων των ανθρώπων που ο Χριστός έδωσε την ψυχή του υπέρ αυτών. Χαίρεται ο Θεός. Πω, για όλους αυτούς που πέθανα
Πέθανε για τον Γιάννη, για τον Κώστα, για τον γείτονα, για τον γειτόνισσα, για τον ξάδερφο, για τον δεύτερο ξάδερφο. Για όλους αυτούς πέθανα και ο δούλος μου, η δούλη μου, η δούλη μου ομίκρον γιώτα προσεύχονται υπερπάντων αυτών. Ευπρόσδεκτος η προσευχή. Αλληλούια. Γιατί ένας είναι ο Θεός, ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Χριστός που πέθανε, που έδωσε την ψυχή του αντίλητρο υπερπάντων των ανθρώπων, για τους οποίους εσύ, εσείς, εμείς προσευχόμαστε, το οποίο είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Σωτήρα μας Θεού. Γι' αυτό οι άντρες θέλουν να προσεύχονται. Να τώρα πώς θα προσεύχονται οι άντρες. Ποιοι άντρες? Που στρατεύουν την καλή στρατεία, έχοντες πίστη και αγαθή συνείδηση. Θέλω να προσεύχονται με σε κάθε τόπο όπου και να βρίσκονται. Στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στην εκκλησία, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Θέλω να προσεύχονται όπου και να βρίσκονται. Καλά δεν κάνουμε άλλη δουλειά? Όχι, αδιαλείπτως θα προσευχόμαστε. Θα προσευχόμαστε για αυτόν που τρέχει και πάει να σκοτωθεί με το αυτοκίνητο. Θα προσευχόμαστε για αυτούς που τσακώνονται. Θα προσευχόμαστε για αυτόν τον αμαρτωλό. Θα προσευχόμαστε για αυτόν τον διαστραμμένο. Θα προσευχόμαστε για αυτή την πόρνη. Όποιον πέφτουν στα μάτια μας. Για τον καλόν άνθρωπο αυτόν. Για όλους. Οι άντρες θέλουν να προσεύχονται σε κάθε τόπο, όπου και να βρίσκονται, υψώνοντες χείρας καθαράς, όχι αμαρτωλές. Κλέψει. Όχι χείρες βρώμικες, που πιάνει βρώμικα πράγματα. Χείρες πλημμένες με το αίμα του Χριστού. Και όταν λέει χείρες, δεν σημαίνει μόνο αυτό. Είναι να σηκώνεις τα χέρια σου με την ψυχή σου. Οδηγείς, να σηκώνεις τα χέρια σου, να παρατάς το τιμόνι και να σηκώνεις τα χέρια σου. Γιατί βλέπεις τον άλλον και πάει να σκοτωθεί. Υψώνοντες χείρας καθαράς και μάλιστα χωρίς οργής. Εδώ είναι. Εγώ έρχεται ένας με προσπερνάει, ατζαμί! Θυμώνω μέσα μου. Δεν μπορώ να προσευχηθώ γι' αυτό, ναι. Ποιος μου βάζει το θυμό? Ο πειρασμός, ο πειράζων. Την αγανάκτηση. Όταν κάνει κάτι κάποιος στην Άννα, λέω στην Άννα συγχώρεσα τον εμπορά, άστο τώρα, το παρατήρησα στον εαυτό μου. Όταν κάνει κάποιος σε μένα, αγριεύω. Λέω, τι ντενεκές ξεγάνωτος είμαι. Στους άλλους είμαι πολύ συγχωρητικός. Ό,τι και να σας κάνουν, τους συγχωρώ τους άλλους. Ό,τι και να σας κάνουν, συγχωρεμένοι να είναι. Αν μου κάνουν εμένα κάτι, όχι, ντε, κάτσε, ντε. Τι είναι η καρδιά του ανθρώπου? Απατηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Αυτός είναι. Μακάρι εσείς να σας το όλοι πολύ καλύτεροι. Τρέπομαι που το λέω, αλλά είναι αλήθεια και πρέπει να διορθωθώ. Και ποιος θα με διορθώσει? Ο Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός ο Κύριος μου. Αυτός θα με διορθώσει. Αυτός θα αλλάξει την καρδιά μου, την νοοτροπία μου, τη σκέψη μου. Γιατί το Ευαγγέλιο τι διδάσκει? Διδασκαλία γένουσα. Νοοτροπία χριστιανική, φρόνημα Χριστού, αυτόν εκένωσε πώς, λαβών δούλου μορφή, και πρακτική χριστιανική. Πώς ζεις, πρακτικό αγιασμό. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, οι άντρες λέει η Γραφή, να σηκώνουν τα χέρια τους καθαρά, όχι πλημμένα με σαπούνι, πλημμένα με το αίμα του Χριστού. Χωρίς να έχουν μέσα οργή και χωρίς να έχουν διαλογισμούς. Τι σημαίνει διαλογισμός? Να πονηρεύονται. Οι πόνιες πονηρές. Σκέψεις. Λες μήπως έτσι θα είναι. Και αφήνεις το μυαλό σου και σκέφτεται και χάνεται η δύναμη της προσευχής σου. Χωρίς οργή και διαλογισμό. Το ίδιο και οι γυναίκες με κάτι άλλο παραπάνω όμως. Με στολή κοσμία. Κοσμία στολή, όχι στολή χωρίς σεμνότητα, με κοσμία. Τι θα πει στολή? Ενδεδειμένη κοσμίως, με στολή κοσμία,
με ντροπή με εδώ. Και μάλιστα λέει εν εδώ, μέσα στην ντροπή να είναι η γυναίκα. Ο ασεβής τι είναι, άνθρωπος. Το Θεό δεν φοβάται και ανθρώπους δεν ντρέπεται. Η γυναίκα, η επαγγελωμένη θεοσέφεια, ντρέπεται τους ανθρώπους. Με εδώ και σοφροσύνη να στολίζουν τον εαυτό τους. Σόφρον να είναι η γυναίκα. Σοφή. Και αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Να με φόβω Θεού. Και όχι να στολίζουν τον εαυτό τους με πλέγματα, με χρυσό, με μαργαριτάρια ή ενδυμασία πολυτελή. Τός είναι ο στολισμός του διαβόλου, που απορροφά τον άνθρωπο πόσο πιο πολύ να στολιστώ. Να βάλω σκουλαρίκια, να βάλω τούτο, να βάλω εκείνο, να βάλω από εδώ, να βάλω από εκεί, να βάλω στην πλάτη, να βάλω. Γιατί? Για να γίνω πιο όμορφη. Μα γίνεσαι έτσι πιο όμορφη ή γίνεσαι καραγκιόζης? Μόνο πιο όμορφη δεν γίνεσαι. Να βάψω τα μαλλιά μου κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, θα γίνεις πιο όμορφη? Πιο καραγκιόζης θα γίνεις. Στα μάτια του Θεού η γυναίκα είναι σεμνή. Ντρέπεται. Δεν θέλει να δείχνει τα πόδια της, τα στήθια της, την πλάτη της. Δεν τα δείχνει αυτά. Κοινό που δείχνει τι είναι? Την ευσέβεια. Τη θεοσέβεια. Το Χριστό. Την αιώνια ζωή δείχνει. Και η προσευχή της έχει δύναμη. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί αν δεν έχει αυτή τη μορφή, αυτή την εικόνα του Χριστού, ο Χριστός ποιος ήταν? Η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Και εμείς τι είμαστε? Η εικόνα του Χριστού, άντρες και γυναίκες. Αν δεν έχει αυτή την εικόνα του Χριστού, η προσευχή της είναι φούσκα. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχει. Όπως ο άντρας, αν έχει οργή και πονηρές σκέψεις και διαλογισμούς, η προσευχή του είναι άχρηστη. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Φούσκα είναι. Έτσι και η γυναίκα, με τον ίδιο τρόπο, με χέρια καθαρά, χωρίς οργή και διαλογισμούς, αλλά και με στολή κόσμια, με εδώ στη ζωή της και με σοφία Θεού, με φόβο Θεού. Είναι η γυναίκα που επαγγέλλεται, όχι ότι είναι επαγγελματίας, θεοσεβής, που επαγγέλλεται σημαίνει που κηρύττει, που ομολογεί θεοσέβεια. Αυτός είναι ο στολισμός γυναίκας, η θεοσέβεια. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντική η προσευχή μας ενώπιον του Θεού, με μεγάλη μισθαποδοσία, με μεγάλη ανταπόδοση από τον Πατέρα Θεό, και μάλιστα είναι το φανερό. Αλλά με προϋποθέσεις αγιασμού. Αλλιώς η προσευχή σου είναι άχρηστη. Προσεύχεσαι, 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 κανείς δεν ακούει. Τίποτα δεν γίνεται. Γιατί δεν προσεύχομαι και δεν μ' ακούει ο Θεός? Γιατί δεν προσεύχεσαι καθώς πρέπει να προσεύχεσαι, άντρα ή γυναίκα. Αν όμως προσεύχεσαι καθώς πρέπει, τότε η προσευχή σου έχει τόση δύναμη που γκρεμίζει τα έργα του διαβόλου. Τα γκρεμίζει, τα καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Και το σημαντικότερο, υπάρχει ανταπόδοση από το Θεό. Ξέρεις τι θα πει να σου ανταποδίδει στο ελάχιστο δικό σου ο Θεός με τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες? Να σου ανταποδίδει ο Θεός στην ελάχιστη προσφορά και θυσία σου με τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας σου. Δεν είναι κρίμα να είναι δοσμένες αυτές οι επαγγελίες, οι προτροπές, οι εντολές του Θεού, και εμείς να τις αψηφούμε και να αφήνουμε την καρδιά μας πίκρα, οργή, διαλογισμούς πονηρούς, και να γινόμαστε, πως το λέει ωραία η Γραφή,
χαλκοσυχών και κύμβαλων αλαλάσσων. Προσεύχεσαι και είναι αντενεκές που χτυπάει και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, ούτε ο Θεός ακούει. Αλλά η γυναίκα ακόμη πρέπει να μανθάνει εν ησυχία με τα πάσης υποταγής. Η γυναίκα εν γέννη είναι πιο όρημη από τον άντρα. Εν γέννη. Ο άντρας είναι πιο επιπόλαιος. Η οριμότητα της γυναίκας, λένε οι επιστήμονες, είναι εδώ και το αντρός είναι εκεί. Και έρχεται ο Θεός τώρα και τι λέει? Η σοφία του Θεού. Η γυναίκα η όρημη να υποτάσσεται στον άντρα. Γιατί αν δεν υποτάσσεται, που είναι πιο όρημη, τότε ή θα αυθεντεύει ή θα διδάσκει. Και όταν αυθεντεύει και κάνει το αφεντικό η γυναίκα μέσα στο σπίτι, διαλύεται το σπίτι. Ενώ ο άντρας είναι πιο ανώριμος, από μικρό παιδί μέχρι μεγάλος. Γι' αυτό και τι θέλει ο Θεός? Να αγαπάει τη γυναίκα για να τη βοηθάει να υποτάσσεται σε αυτόν. Όταν αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα μπορεί και υποτάσσεται. Όταν είναι αληθινή και ορατή η αγάπη του άντρα προς τη γυναίκα και την εκτρέφει και την περιθάλπτει πραγματικά με αγάπη, τότε η γυναίκα διευκολύνεται και υποτάσσεται στον άντρα. Και όταν υποτάσσεται η γυναίκα στον άντρα, τι συμβαίνει? Διευκολύνει τον άντρα να την αγαπάει ακόμη πιο πολύ. Δηλαδή αυτές οι ανισότητες που υπάρχουν μέσα στη φύση των ανθρώπων, ο Λόγος του Θεού έρχεται και τις κάνει ισόπεδες διαβάσεις, για να μπορεί ο ένας να πλησιάζει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα να πλησιάζει τον άντρα και να γίνονται ένα. Γι' αυτό εξηγεί που οφείλεται αυτό. Ο Λόγος του Θεού είναι λογικός. Σε γυναίκα δεν επιτρέπω να διδάσκει ούτε να αυθεντεύει από το ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Γιατί ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό που λένε οι επιστήμονες, ότι είναι πιο όρημη γυναίκα από τον άντρα και έχει μέσα της το ένστικτο, το μητρικό, και είναι μητέρα ακόμη και στον άντρα της. Η γυναίκα, ξέρετε τι λέει, πρόσκεισε μην κρυώσεις και πάσου στον άντρα της. Τον φροντίζει. Έχει το μητρικό ένστικτο στον αγιασμό με τα σοφροσύνης. Τι λέει η Γραφή? Σας διέταξα να πάτε να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Σε ποιον το λέει? Στους Αποστόλους, στους άντρες. Στις γυναίκες ποιος είναι η καρποφορία της? Η οικογένειά της. Τα παιδιά της. Τώρα ανεκάλυψαν οι γυναίκες, πώς τις λένε αυτές που ήταν, οι φεμινίστριες. Ανεκάλυψαν, διάβασε ένα χαρτί, ότι πρέπει η γυναίκα να μεγαλώνει στο σπίτι τα παιδιά της. Από το 70 ξεκίνησε το κίνημα του φεμινισμού. Έξω οι γυναίκες στη δουλειά, να μην εξαρτώμεθα από τους άντρες. Ξέρετε το αποτέλεσμα? Δυστυχία. Δυστυχία. Τα παιδιά, καταστροφή. Έργο διαβόλου. Το Θεός τι θέλει τη γυναίκα? Να αγωνίζεται για τα παιδιά της. Θα μου πεις τώρα, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οι γυναίκες δουλεύουν. Όταν δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Ό,τι η δύνατο αυτή έκανε. Γι' αυτό την αγάπησε ο Θεός. Ό,τι μπορείς κάνε. Αλλά να ξέρεις ότι η ιεραρχία σου γυναίκα είναι τα παιδιά σου. Θα σωθείς δια της τεκνογωνίας αν τα παιδιά σου μείνουν στην πίστη. Και αν δεν έχω παιδιά, τώρα δεν βάζουμε το Λόγο του Θεού κάτω από ερωτήσεις. Δεν έκανες παιδιά. Δόξα στο Θεό. Θα σωθείς με την πίστη σου, όπως σωζόμαστε όλοι. Με το έργο σου, όπως σωζόμαστε όλοι. Αλλά το έργο εν γέννη της γυναίκας είναι τα παιδιά της. Το έργο εν γέννη του άντρα είναι η αποστολή του από τον Κύριο. Και σωζόμαστε με το έργο μας. Γιατί τι λέει η Γραφή? Ο Κύριος έρχεται με το μισθό στα χέρια του για να ανταποδώσει
κατά το έργο εκάστου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συγγνώμη που πήρε λίγο χρόνο παραπάνω. Ο Θεός να με λυήσει, να με συγχωρήσετε κι εσείς. Αλλά αισθανόμουν ότι πρέπει να ολοκληρώσω αυτό που είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά μου και πιστεύω ότι με συγχωρείτε.